Έχει το όνομα της Εκατερίνης επάνω. Το ξέρει άραγε. Κατερίνα, στο σαλόνι έχει ένα δέμα που γράφει το όνομά σου, το ξέρεις? Αλήθεια, από ποιον είναι? Δεν ξέρω, έλα να το ανοίξεις για να μάθουμε. Μάλλον η μαμά θα ξέχασε να μου το πει. Έλα, πάμε να δούμε. Αγαπημένη φίλη μου Κατερίνα, χρόνια πολλά. Σου στέλνω για τη γιορτή σου αυτό το υπέροχο βιβλίο. Είναι ο βίος της Αγίας σου, της Αγίας Εκατερίνης. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά και πάλι χρόνια πολλά. Με πολύ αγάπη η φίλη σου Σοφία. Ποια είναι η Σοφία? Η Σοφία είναι ένα κοριτσάκι που το γνώρισα το καλοκαίρι στην κατασκήνωση. Γίναμε πολύ καλές φίλες. Θυμήθηκε τη γιορτή μου και μου έστειλε ένα δώρο. Τι καλή! Φαίνεται πολύ ωραίο το βιβλίο. Έχει πολλές ζωγραφιές μέσα. Ναι, θέλεις να το διαβάσουμε μαζί? Ναι, θέλω πολύ. Πολύ μεγάλη αγία έχεις, Εκατερίνη. Ναι, μακάρι να μπορούσα να τις μοιάσω στο και λίγο. Τελείωσες τα μαθήματα? Ναι, ναι, με τα μαθήματα του σχολείου ξεμπέρδεψα. Τώρα έχω χρόνο μόνο για παιχνίδι. Έχω μια ιδέα, θέλεις να παίξουμε το καινούργιο επιτραπέζιο της Δήμητρας? Ναι, ξέρεις που είναι? Στο δωμάτιό της, πού αλλού, πάμε να το πάρουμε. Είναι, λες να το έκρυψε πάλι? Δεν νομίζω πια, όταν της το πήρε η γιαγιά είχε πει να παίζουμε όλες μαζί. Ναι, αλλά η Δήμητρα... Τι, έτσι δεν είπε η γιαγιά, δεν μπορεί να μας πει κάτι. Σωστά, έλα να το ψάξουμε. Καλά, κανείς δεν είναι εδώ.
Ήρθα! Γεια σου, Δήμητρα, τι κάνεις? Πώς πήγε το μάθημα? Πολύ κουραστικό. Η μαμά πού είναι? Πήγε μέχρι τη γιαγιά, δεν θα αργήσει, είπε. Καλά, πάω να κάνω κάτι να φάω και έρχομαι. Δεν το κατάλαβα ότι παίζουμε με το επιτραπεζιό της. Μάλλον, είναι πολύ κουρασμένη. Γι' αυτό, αλλιώς... Δεν θα αργήσει βέβαια να το καταλάβει, οπότε να είσαι έτοιμη. Μέχρι να το καταλάβει, θα έχουμε τελειώσει. Έλα, παίζε! Με τι έπαιζαν οι αδερφές μου? Δεν πιστεύω να είναι το επιτραπέζιό μου. Ήμουν σίγουρη. Καλά, τι κάνετε εδώ? Παίζουμε. Ναι, αυτό το βλέπω. Με τι παίζετε όμως? Να, πήραμε λίγο το επιτραπέζιό σου. Σε πειράζει? Φυσικά και με πειράζει. Ερώτηση είναι αυτή. Αυτό το επιτραπέζιο είναι δικό μου. Εντάξει, Δήμητρα, το ξέρουμε. Απλά πήραμε λίγο να το παίξουμε. Δεν έγινε και κάτι. Φυσικά και έγινε. Τα πράγματά μου δεν θα τα παίρνετε. Τελεία και παύλα. Άκουσε εκεί, τι το περάσαμε εδώ. Παίρνουμε το όλο τα πράγματα. Κομμένα αυτά, θα το κρύψω. Πάει και τελείωσε. Πού θα συναντηθούμε με τα κορίτσια? Πριν που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είπαμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Ωραία. Τι ώρα είναι? 5 ακριβώς. Ας περπατήσουμε λίγο ακόμα. Έχουμε χρόνο. Ανάτες, έρχονται! Γεια σας, κορίτσια! Τι κάνετε? Μια χαρά! Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Πριν λίγες μέρες περνούσαμε μαζί με τη Μαρία έξω από ένα παιχνιδάδικο και σταματήσαμε να κοιτάξουμε τα παιχνίδια. Της άρεσε πάρα πολύ ένα επιτραπέζιο, αλλά δυστυχώς οι γονείς της δεν είχαν τα χρήματα για να της το πάρουν. Κρίμα! Ναι, κρίμα. Και σκέφτηκα, επειδή οι γονείς της δεν μπορούν να της το πάρουν, να της δώσουμε εμείς κάτι, ό,τι θέλει κάθε μία. Καταπληκτική ιδέα! Άμα της δώσει καθεμιά μας από κάτι, τότε θα μαζέψει πολλά πράγματα. Είμαστε 6 άτομα. Τέλεια ιδέα! Πιστεύω θα χαρεί πάρα πολύ. Ναι, ναι, θα την κάνουμε πολύ χαρούμενη. Εσείς τι λέτε, κορίτσια? Φυσικά, συμφωνούμε. Ωραία, ας σκεφτούμε τι μπορούμε να δώσουμε η καθεμιά μας. Κουράστηκα να περπατάω, κάνει και κρύο. Θέλετε να πάμε σπίτι μας? Ναι, πιάστηκαν τα πόδια μου το περπάτημα.
Κορίτσια, μισό λεπτό να φέρω κάτι να σας κεράσουμε. Ποιος θέλει πατατάκια? Όλοι φυσικά. Κανείς δεν θέλει πατατάκια. Τι εννοείς, Δήμητρα? Τίποτα. Θα πάω για λίγο μέσα. Αριστερά, έρχεσαι λίγο. Λοιπόν, ξεκινήστε να τρώτε και έρχομαι. Καλά, πας καλά. Το σακουλάκι αυτό το είχα αγοράσει για μένα και το κρατούσα για να το φάω το βράδυ. Αμάν βρε Αριστεία, δεν ρωτάτε ποτέ. Και το μεσημέρι έτσι κάνατε με το επιτραπέζιο. Καλά βρε Δήμητρα, τι θα κάνω με τα κορίτσια, δώσε και σε μια φορά κάτι. Νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλά ότι τα πράγματά μας πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Όσο για το επιτραπέζιο... Τι? Η γιαγιά το στογόρασε, είπε να το παίζουμε όλες μαζί. Το ξέχασες? Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Όταν θα έρθει θα τη ρωτήσουμε. Αλλιώς πάρ' την τηλέφωνο. Τι πάθατε? Τίποτα, τίποτα, αλλά μια χαρά. Θέλετε να γράψουμε σε ένα χαρτάκι τι θα δώσουμε στη Μαρία? Ωραία ιδέα! Να τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα για να μην τα ξεχάσουμε. Ορίστε, Λίνα, γράψε εδώ! Εσύ, Δήμητρα, θες να της δώσεις ένα από τα παιχνίδια σου? Δεν ξέρω, θα δούμε. Δήμητρα, θες να δούμε στο δωμάτιό σου τι έχεις? Έχεις το επιτραπέζιο που θέλει η Μαρία. Σοφία, είναι σε εκείνο το τραπεζάκι, μου το δίνεις λίγο? Wow, τι ωραίο που είναι. Ναι, αυτό είναι. Πόσο θα χαιρόταν αν το είχε? Πόσο θα χαιρόμουν κι εγώ άμα με αφήνατε στην ησυχία μου? Αυτό είναι δικό μου και δεν πρόκειται να το δώσω σε κανένα. Μην κάνετε τέτοιες σκέψεις. Εντάξει, Δήμητρα, μη στεναχωριέσαι. Δικό σου είναι το επιτραπέζιο. Θες να δώσεις κάτι άλλο? Θα το σκεφτώ μόνιμα και θα σας πω. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα. Πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο στο σπίτι της Σοφίας. Θα τα πούμε, κορίτσια! Γεια σας, παιδιά! Πολύ χαίρομαι που συναντηθήκαμε και σήμερα εδώ στο σπίτι της Σοφίας, γιατί έχω να σας πω μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία. Στην Κύπρο, στο μεγάλο νησί με τους πολλούς Αγίους, ζούσε μια πραγματικά ευτυχισμένη οικογένεια. Τον πατέρα τον έλεγαν Επιφάνιο και ήταν έπαρχος σε όλο το νησί. Τη μητέρα την έλεγαν Κοσμία και της πήγαινε πάρα πολύ το όνομά της, γιατί είχε πάρα πολλές αρετές. Σε αυτό το πλούσιο σπίτι γεννήθηκε ο Ιωάννης. Από μικρός ξεχώριζε. Ήτανε προσεκτικός, υπάκουος και πράος. Και ό,τι καλούδια του έδιναν, τα μοιραζόταν με τους φίλους και τους γνωστούς του. Όταν μεγάλωσε ο Ιωάννης, οι γονείς του φρόντισαν να παντρευτεί μια εκλεκτή κοπέλα. Ήτανε πιστοί χριστιανοί.
Αγαπούσαν και οι δύο πολύ τον Θεό, αλλά και τους ανθρώπους. Φρόντιζαν να δίνουν σε όλους τους ανθρώπους και αντί να φτωχαίνουν, πλούτιζαν όλο και περισσότερο. Όμως ήρθε ο καιρός που η γυναίκα του, αλλά και τα παιδιά του Ιωάννη, έφυγαν από αυτή τη ζωή. Λυπήθηκε πολύ ο Ιωάννης, έκλαψε, όμως ήξερε ότι θα του συναντήσει στην άλλη ζωή. Τώρα ξεκίνησε με περισσότερο ζήλο να βοηθάει τους φτωχούς και αυτούς που τον είχαν ανάγκη. Τους συμπαραστεκόταν, τους πονούσε. Γι' αυτό παιδιά του από εδώ και πέρα ήταν όλοι οι φτωχοί, οι ταλαιπωρημένοι, αλλά και οι πλούσιοι. Σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου υπήρχαν χριστιανοί, ήταν γνωστός για την ελεημοσύνη του. Από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ήταν γνωστό το όνομά του. Μάλιστα, οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας τον παρακάλεσαν να γίνει και πατριάρχης τους. Όμως εκείνος, ταπεινός όπως ήταν, δεν δέχτηκε. Τον πίεσαν πολλοί ιερείς, αλλά και ο ίδιος ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Όμως πιο πολύ τον πίεσε ο λαός που τον αγαπούσε. Έτσι τελικά, δέχτηκε. Μόλις έφτασε στην Αλεξάνδρεια, ο καινούριος πατριάρχης Ιωάννης διέταξε τους ιερείς να του γράψουν ένα κατάλογο με τα ονόματα των φτωχών, των δυστυχισμένων, των πονεμένων, όσων είχαν ανάγκη. Έτσι, όταν γύρισαν οι ιερείς, του έγραψαν ένα μεγάλο κατάλογο με 7.500 ονόματα. Από εκείνη τη στιγμή, ο στοργικός πατριάρχης δεν ξεχνούσε ούτε έναν από αυτό το πλήθος. Έχτισε ορφανοτροφία, νοσοκομεία, ξενώνες και πτωχοκομεία. Δημιούργησε και στόλο με 13 καράβια για να μεταφέρουν τρόφιμα για όλους τους πεινασμένους. Όλους τους ελούς ο Πατριάρχης, χριστιανούς και μη. Όποιος επισκεπτόταν τον Πατριάρχη ένιωθε μεγάλη ευλογία να του προσφέρει ένα δώρο. Εκείνος φυσικά το έδινε σε κάποιον που είχε ανάγκη. Μια μέρα λοιπόν ήθελε να πάρει την ευχή του ένας άρχοντας, πλούσιος και πιστός χριστιανός. Πήγε λοιπόν να τον επισκεφτεί στο δωματιάκι του και τι να δει. Ο Άγιος δεν είχε τίποτα παρά μόνο μια μικρή κουβέρτα. Ο άρχοντας το λυπήθηκε και αποφάσισε εκείνος να του πάρει ένα πάπλωμα από την αγορά. Έτσι και έκανε. Βρήκε ένα πάπλωμα πολύ όμορφο, ελαφρύ και ζεστό. Και όσα του ζήτησαν, τα πλήρωσε. Και με πολύ χαρά πήγε να το δώσει στο Πατριάρχη. «Άγιε Δέσποτα, ένα δωράκι σου φέρνω για να με θυμάσαι», είπε χαρούμενος ο άρχοντας. «Το ξέρεις καλό μου παιδί, πως για μένα δώρο είναι η χαρά που δίνεις στο Χριστό». «Ναι Δέσποτα, το ξέρω, γι' αυτό δες πόσο θα χαρεί ο Χριστός με αυτό το δώρο που σου έφερα». Άνοιξε το πάπλωμα, ήταν πραγματικά πανέμορφο, με σπάνιες ζωγραφιές επάνω του και ζωηρά χρώματα. Ευχαρίστησε ο Πατριάρχης από την καρδιά του τον άρχοντα για αυτό το χρήσιμο δώρο. Το βραδύ που ο Άγιος έγινε να κοιμηθεί, ένιωθε πως το πάπλωμα δεν χωρούσε στο δωμάτιό του. Ήθελε πολύ να τιμήσει τον άρχοντα και να το κρατήσει. Όμως ήξερε πως υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην Αλεξάνδρεια που δεν είχαν ούτε μια γωνίτσα για να κοιμηθούν. Έτσι πρωί-πρωί κάλεσε τον διάκονό του. Του έδωσε το πάπλωμα και του είπε να πάει στην αγορά και να το πουλήσει. Και τα χρήματα που έφερε πίσω τα έδωσε ελεημοσύνη σε φτωχές οικογένειες. Μια μέρα λοιπόν που ο άρχοντας περνούσε από την αγορά, είδε το πάπλωμά του και παραξενεύτηκε. «Δεν μου είπες άνθρωπε του Θεού ότι το πάπλωμα που πήρα ήταν το μοναδικό στον κόσμο», είπε στον πολιτή. «Πράγματι άρχοντά μου». Όμως το έφερε πίσω ο διάκονος του Πατριάρχη και τα χρήματα σίγουρα τα πήγε σε φτωχούς. Αμέσως ο άρχοντας το ξαναγόρασε και το πήγε πίσω στον Πατριάρχη. Την άλλη μέρα το βλέπει και πάλι στην αγορά. Το αγοράζει ξανά και το πηγαίνει πάλι στον Πατριάρχη και αυτό γινόταν για πολλές μέρες. Μέχρι που μια μέρα ο Άγιος του λέει «Για να δούμε, ποιος θα κουραστεί πρώτος, εσύ να το αγοράζεις ή εγώ να το πουλάω». Αυτό συνεχίστηκε για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι, όχι μόνο ο Άγιος, αλλά και ο Άρχοντας έκανε ελεημοσύνη. Ώσπου μια μέρα υποσχέθηκε στον Άγιο πως κάθε εβδομάδα θα του δίνει τόσα χρήματα όσο κόστιζε το πάπλωμα. Και έτσι το πάπλωμα μπορούσε να το κρατήσει για τον εαυτό του ο Άγιος. Τότε ο Άγιος
το αποκάλυψε το μεγάλο του μυστικό, πως κάθε φορά μετά τη βραδινή προσευχή, δύο άγγελοι έβαζαν τις φτερούγες τους για στρώμα και ένας τρίτος το σκέπαζε από πάνω. Ακούγοντας το θαύμα αυτό, ο πλούσιος γέμισε από χαρά. Φίλησε το χεράκι του Αγίου με ευλάβεια και κατάλαβε μέσα στην καρδιά του ποιος είναι ο πραγματικά πλούσιος. Αυτός που δίνει και δεν ζητάει να πάρει. Για πείτε μου τώρα, παιδιά, ποιο ήταν το επίθετο του Αγίου? Ελέημον. Και γιατί λέτε τον ονόμασε έτσι εκκλησία μας? Γιατί ελέουσε πολύ τους φτωχούς και όλους τους δυστυχισμένους. Ακριβώς, παιδιά, ο Άγιος είχε μία πολύ μεγάλη αρετή, την ελεημοσύνη. Αγαπούσε δηλαδή πολύ τους ανθρώπους και βοηθούσε τους φτωχούς, τους πονεμένους, τους δυστυχισμένους. Όλοι έβρισκαν παρηγοριά κοντά στον Άγιο. Εμείς όμως πώς μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνη? Όταν κάποιο παιδάκι είναι φτωχό και δεν έχει να φάει, εμείς μπορούμε να του δώσουμε. Ακριβώς, Λίνα. Δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχουν πολλά φτωχά παιδάκια. Ίσως και εσείς ξέρετε κάποια, θα έχετε σίγουρα και στο σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάποιο παιδάκι δεν έχει να φάει, πρέπει εμείς να του προσφέρουμε από το δικό μας φαγητό. Ή μπορεί ένα παιδάκι να μην έχει τόσα παιχνίδια ή τόσα ρούχα. Εμείς όμως που είμαστε παιδιά και δεν έχουμε χρήματα για να τους αγοράσουμε πράγματα. Η ροή ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα χρήματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να προσφέρουμε κάποιο από τα παιχνίδια μας ή κάποια ρούχα μας στο παιδάκι που έχει πραγματικά ανάγκη. Για φανταστείτε εσείς να έχετε τρία μπουφάν και να ζεσταίνεστε το χειμώνα και ένα συμμαθητή σας να μην έχει καθόλου γιατί οι γονείς του δεν έχουν λεφτά να του αγοράσουν. Είναι και κάποιοι άρρωστοι που κανένας δεν το σκέφτεται. Σωστά, Κατερίνα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δυστυχίας και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας, αλλά να τα έχουμε ανοιχτά για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε όσους χρειάζονται. Και να ξέρετε πως όταν δίνουμε στους άλλους, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Εγώ έφερα αυτό το παιχνίδι, δεν είναι πολύ ωραίο? Ναι, πολύ ωραίο. Εγώ έφερα αυτές τις ζακέτες. Είναι πολύ ζεστές και πιστεύω θα τις αρέσουν πολύ. Εγώ έφερα αυτό το μπουφάν για να την κρατάει ζεστή το χειμώνα. Εγώ θα δώσω αυτό το ρουκουδάκι στη Μαρία και η Κατερίνα θα δώσει αυτά τα τετράδια. Ωραία, να τα βάλουμε σε αυτό το κυβότιο και να τις τα πάμε εμείς. Ναι, ας τα βάλουμε. Μισό λεπτό, κορίτσια, μην κλείνει το κυβότιο. Έχω να βάλω κι εγώ κάτι μέσα. Δήμητρα, αυτό είναι το επιτραπέζιο που... Που ήταν δικό μου και δεν το έδινε σε κανέναν. Όμως τώρα κατάλαβα πως είναι σημαντικό να δίνεις όσους το έχουν ανάγκη. Στο δωμάτιό μου έχω πάρα πολλά παιχνίδια που έχω πολύ καιρό να τα παίξω. Όμως αυτό που άρεσε στη Μαρία θέλω να της το δώσω. Τι ξέρετε κάτι, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που θα δώσω το επιτραπέζιο στη Μαρία και θα γίνει και αυτή χαρούμενη. Λοιπόν, κλείστε το κυβότιο και πάμε να τις το δώσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε για μια φορά ακόμα εδώ πέρα για να φτιάξουμε πάρες δημητριακών. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι δημητριακά μικρούλικα σαν ρύζι που είναι, μια κουβερτούρα σοκολάτα, ένα μπολ, ένα κουτάλι, ένα μπρίκι, ένα άλλο ταπεράκι για να βάλουμε μέσα τις μπάρες, μια λαδόκολα και μια κατσαρόλα. Thank you.
αρχίσουμε. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε το μπρίκι μας και θα πάρουμε τη σοκολάτα και θα τη σπάσουμε σε μικρά κομματάκια. Μέσα όλη τη σοκολάτα μας, θα πάρουμε την κατσαρόλα, θα βάλουμε μέσα λίγο νερό και θα αποκουμπήσουμε πάνω το μπρίκι μας. Αυτό, παιδιά, λέγεται μπεν-μαρί. Μπεν-μαρί είναι όταν βάζουμε σε μια κατσαρόλα νερό και βάζουμε από πάνω το μπρίκι για να λιώσει η σοκολάτα μας. Τώρα την έχουμε λιώσει τη σοκολάτα μας. Θα πάρουμε το μπρίκι με τη λιωμένη σοκολάτα μας και θα το αδειάσουμε μέσα στο μπολ. Ωραία. Αφού έχουμε αδειάσει όλη τη σοκολάτα, θα πάρουμε μπροστά μας την κατσαρόλα και θα πάρουμε τα δημητριακά και θα ξεκινήσουμε να ρίχνουμε λίγα. Αφού ρίξουμε λίγα, θα ανακατέψουμε. Καθώς ρίχνουμε τα δημητριακά μας, ανακατεύουμε κιόλας για να δούμε πού πρέπει να σταματήσουμε να ρίχνουμε δημητριακά. Μέχρι δηλαδή να μην ακουπάμε μόνο τα δημητριακά, δηλαδή να μην έχουμε βάλει τα σοκολά που να μην νιώθουμε και τη σοκολάτα, ίσα ίσα, να είναι και λίγο υγρό σαν ζύμη. Όσο δημητριακά πρέπει, δηλαδή μας έχει βγει κάπως έτσι, σαν να είναι λίγο σαν ζύμη, αλλά να μην να έχουμε και λίγο υγρό, θα πάρουμε το τάπερ μας και την λαδόκολλά μας και θα τη βάλουμε κάτω εδώ πέρα και θα αδειάσουμε το μείγμα μας. Θα το απλώσουμε παντού. Αλλά προσέξτε, παιδιά, όταν ρίξουμε το μείγμα μας και πάμε να το απλώσουμε, αν είναι μεγάλο το τάπερ μας, να μην το απλώσουμε παντού και μας βγουν πολύ λεπτές οι μπάρες, να το απλώσουμε, δηλαδή, αν είναι τόσο το τάπερ μας, κάπου τόσο, για να βγουν χοντρές οι μπάρες μας και να μην βγουν πολύ λεπτές. Και τώρα, αφού έχουμε κάνει αυτή όλη τη διαδικασία, θα πρέπει να το βάλουμε περίπου στο ψυγείο για περίπου 2 με 3 ώρες. Μετά από περίπου 2,5 ώρες στο ψυγείο, και είναι έτοιμος, πάμε να τις κόψουμε. Η πρώτη μας μπάρα είναι έτοιμη. Και πάμε να κάνουμε και τις επόμενες. Μια και η δεύτερη και συνεχίζουμε μέχρι να μας τελειώσει αυτό το μείγμα μας. Επίσης, μπορείτε να μην τις κόψετε σε σχήμα έτσι. Μπορείτε να τις κόψετε σε τετράγωνα, ό,τι σας βολεύει. Παιδιά, προσέχουμε και να μην κοπούμε. Τώρα, αφού τις έχουμε κόψει, είναι πια έτοιμες. Μπορείτε να φωνάξετε τους φίλους σας και τους συγγενείς σας για να τους κεράσετε. Επίσης, παιδιά, μπορείτε να τις πάρετε μαζί σας και στο σχολείο ή σε κάποια δραστηριότητα που πάτε.